στα τέλη της δεκαετίας του 1920, στην κομιτεία Χάρλαν, στο Κεντάκι των ΗΠΑ, δημιουργείται το συνδικάτο United Mine Workers, Ένωση Ανθρακορίχων. Ταυτόχρονα εμφανίζονται και οι ομάδες κρούσης σαν απάντηση των εργοδοτών. Το 1931 οι ανθρακορίχοι κατεβαίνουν σε απεργία αντιδρώντας για τις απαράδεκτες συνθήκες εργασίας. Οι ιδιοκτήτες των ανθρακορυχείων με οπλισμένους μισθοφόρους και με τη βοήθεια της αστυνομίας εξαπολύουν ένα πρωτοφανές ανθρωποκυνηγητό. Η Φλόρενς Ρις, κόρη και γυναίκα ανθρακορύχου που δέχτηκε μαζί με τα παιδιά της την επίθεση του σερίφη και της ομάδας του, επειδή ο άντρας της ήταν συνδικαλιστής, πήρε το ίδιο βράδυ μια σελίδα από το ημερολόγιο του τείχου και έγραψε τους στίχους ενός εμβληματικού τραγουδιού. «Ελάτε όλοι οι καλοί εργάτες, έχω καλά νέα να σας πω. Το συνδικάτο είναι εδώ για να ριζώσει. Μην γίνεστε προδότες για τα αφεντικά. Μην ακούτε τα ψέματά τους. Οι φτωχοί δεν έχουν ελπίδα αν δεν οργανωθούν. Με ποιανού το μέρος είστε, παιδιά? Με ποιανού το μέρος είστε?» How the good of a union come here to tell? We'll tell you wars, we'll tell you wrong. We'll tell you wars, we'll tell you wrong. A miner, and I'm a miner's son. Seeking with a union to live a better war. It's sad how you want, boys. It's sad how you want. It's sad how you want, boys. It's sad how you want.
κινητοποίηση των εργατριών στα κλωστοϊφαντουργία και τα ραφτάδικα της Νέας Υόρκης το 1857 δεν ήταν η πρώτη. Στη ΣΥΠΑ η πρώτη αποκλειστικά γυναικεία απεργία έγινε το 1820 στη Νέα Αγγλία, στις βιοτεχνίες ενδυμάτων. Ακολούθησαν κι άλλες, 1828, 1834, 1836. Τι κερδίθηκε? Στην αρχή τίποτα σπουδαίο. Το αποτέλεσμα των αγώνων εκείνων των θαραλέων γυναικών ήταν μακροπρόθεσμο. Οδήγησε στην ίδρυση του πρώτου γυναικείου εργατικού σωματείου το 1844. Και εκείνο το σωματείο, ναι, είχε αποτελέσματα. Η έντονη δραστηριότητά του έφερε τις πρώτες μεταρρυθμίσεις στις συνθήκες εργασίας στην κλωστοϊφαντουργία. Το τραγούδι «Η Συνδικαλίστρια» γράφτηκε από το θρυλικό Αμερικανό τραγουδοποιό Γούντι Γκάθρι, που έγινε η φωνή της εργατικής τάξης των ΗΠΑ και άφησε πίσω του εκατοντάδες τραγούδια. Ανάμεσά τους και η συνδικαλίστρια που δεν φοβόταν τίποτα, ούτε τους μπράβους της εργοδοσίας, ούτε τους εκπροσώπους της εξουσίας. Ήξερε να αναγνωρίζει τους χαφιέδες και τα τσιράκια των αφεντικών, στρατολογούσε αράδα τους εργάτες στο συνδικάτο και ήταν πάντα πρώτη στους αγώνες για καλύτερη αμοιβή. Και όταν τη ρωτούσαν από πού έπαιρνε το κουράγιο της, εκείνη απαντούσε: «Από το σωματείο. Αυτή είναι η δύναμή μου και θα μείνω πιστή σε αυτό μέχρι να πεθάνω». Afraid of the guilds and gangs and the company things and the dignity of his clothes. Well, there was skulls, wells in melted bars, wells in legend bars come round, so soul was to hear round. Oh, you can't scare me, sticking to the union, sticking to the union, sticking to the union. Oh, you can't scare me, sticking to the union. Sticking with you till the day I die. Was wise, drinked of company spies, scorned and made forced by company. Still, she's always organized the guys. She's always been away, which is stuck for better pay. So sold your car to the Union Guard, and it's what's to say? Oh, you can't scare me, sticking with the Union, sticking with the Union, sticking with the Union. Oh, you can't scare me, I'm sticking with the Union, I'm sticking with the Union, till the day I die, I'm sticking with the Union, till the day I die. Στην Ελλάδα, στα τέλη του 19ου αιώνα, οι εργάτριες στην κλωστοϊφαντουργία εργάζονται 12-14 ώρες την ημέρα και πληρώνονται με το μισό ή και ακόμα πιο κάτω από το μεροκάματο που παίρνουν οι άντρες. Χλωμές, ρακένδιδες, εξαθλειωμένες δουλεύουν για να επιβιώσουν από την ηλικία των 8, 9 και 10 ετών. Η επιχείρηση Ρετσίνα είναι η μεγαλύτερη κλωστοϊφαντουργία της χώρας, με χιλιάδες εργατών και εργατριών στο δυναμικό της. Αποκτώντας και το 5ο εργοστάσιό τους, οι εργοδότες αποφασίζουν να κάνουν μείωση κατά 20% στο ισχνό μεροκάματο των εργατριών τους στο 2ο εργοστάσιό τους στον Πειραιά. Στις 13 Απριλίου του 1892, 60 περίπου γυναίκες αφήνουν τις μηχανές τους και πηγαίνουν με πορεία στα γραφεία της εταιρείας να διαμαρτυρηθούν. Αυτή είναι η πρώτη καταγεγραμμένη απεργία εργατριών στην Ελλάδα.
το που λες μου τιμημένες. Παιδιά του μοχθούς είτε καημένες. Στην εκμετάλλευση, στην καταφρόνια. Με λίγη ελπίδα, χωρίς υπόνοια. Σας τη προκαταστάσει και η καρδιά σας αναστενάσει. Να ζείτε μέσα στην αδικία, με δίχως μέλλον στην κοινωνία. Πούλες μου τιμημένες, πάψτε να είστε πια πικραμένες. Η εργατιά πάντα θα ζήσει και τον αγώνα θα συνεχίσει. Εργατοπούλα μου αγαπημένη, η αγκαλιά μου σε περιμένει. Να σε κινήσει, να σε ζεστάνει και το καημό σου για να σου γιάνει. Της εργατικής τάξης στην Ελλάδα έλαβαν μέρος σε πολλές κινητοποιήσεις, δίνοντας και θύματα στον αγώνα για την κατάκτηση των εργασιακών τους δικαιωμάτων, που ήταν το πρώτο ουσιαστικό βήμα για τη χειραφέτηση και την ισοτιμία τους. Στις 11 Ιανουαρίου του 1914, δημοσίευμα εφημερίδα στην Ερμούπολη της Σύρου κάνει λόγο για τις εργάτριες των υφαντηρίων και των κλωστηρίων που είχαν συστήσει σωματείο, ενώ οι εργοστασιάρχες αξίωσαν να διαγραφούν από αυτό με την απειλή της απόλυσης. Το δημοσίευμα αναφέρει ότι πολλές εργάτριες, μέλη του νεοδημιουργημένου συλλόγου, προτίμησαν να εγκαταλείψουν την εργασία τους και να υψώσουν τη σημαία του συλλόγου.
και κυβερνήσεις δίνουν την πολιτική τους απέναντι στις γυναίκες με προοδευτικό μανδύα στο όνομα της συμφιλίωσης επαγγελματικών και οικογενειακών υποχρεώσεων. Άρα για τα πράγματα έχουν αρχίσει να αλλάζουν ή μήπως η ανισοτιμία μας παραμένει ξεγελώντας μας ύπουλα με τα καινούρια της ρούχα. Ένα είναι σίγουρο, ο κόσμος γρήγορα αλλάζει. Το λένε με σιγουριά όλοι οι ιστορικοί αγώνες γυναικών και ανδρών για τη δουλειά, για το ψωμί, για την ισοτιμία. Αύριο ξημερώνει μια καινούργια μέρα. Αύριο θα είναι όλα καλύτερα. Όχι επειδή οι δυνάστες μας θα μας πετάξουν μερικά ψίχουλα από αυτά που έτσι κι αλλιώς είναι δικά μας, που πάντα δικά μας ήταν. Θα είναι καλύτερα γιατί αύριο, σε ένα μήνα, σε δύο χρόνια, σε μια δεκαετία, ίσως λιγότερο, ίσως περισσότερο, όλα θα είναι διαφορετικά. Γιατί οι αλυσίδες που σφίγγουν τα χέρια, τα πόδια, την καρδιά μας πρέπει να σπάσουν. Ήρθε η ώρα να ξεσπάσει η οργή μας που θα κυλήσει σαν μεγάλο φουσκωμένο ποτάμι πάνω από τα χωράφια, σαρώνοντας τα πάντα, και καμιά μέρη δεν θα ξαναλυπηθεί πια. Από τα τραγούδια εκείνα που μέσα τους χτυπάει ο σφιγμός κάθε αγώνα που κερδίθηκε ή που χάθηκε. Ο ρυθμός τους συντονίζεται με τους χτύπους της καρδιάς των λαών που παλεύουν για καλύτερη ζωή. Σε αυτά τα τραγούδια μπορείς να φουγκραστείς την ανάσα των ανθρώπων της δουλειάς. Των ανθρώπων που χύνουν τα τσάλι με απέραντο μόχθο. Των ανθρώπων που μπορούν να δέσουν μια κούνια στ' άστρα. Αν κι είμαστε γυναίκες, φόβο δεν νιώθουμε. Η γλώσσα μας κόβει σαν ξηράφι, για χάρη των παιδιών μας γινόμαστε ατρόμητες. Μέσα από την ένωσή μας που μεγαλώνει, εμείς οι εργάτες θα κερδίσουμε τη λευτεριά. Όλοι, όλοι, όλα, ελα λέγκα κρεσέρα, ελα λιάντρι λαβορατόρι.
Έλενα Τσάο διαδόθηκε πλατιά όταν άρχισε να τραγουδιέται από την Ιταλική αντίσταση ενάντια στους φασίστες, με στίχους που αναφέρονται στον απελευθερωτικό αγώνα των παρτιζάνων και τον ηρωικό τους θάνατο. Αλλά πριν χρησιμοποιηθεί από τους Ιταλούς αντάρτες, ήταν γνωστή στην Ιταλία από τις αρχές κιόλας του 20ου αιώνα, όταν την τραγουδούσαν οι Μοντίνες, οι εργάτριες γης στους οριζόνες, που η ιστορία τους έχει συνδεθεί με σπουδαίους κοινωνικούς αγώνες. Οι αρχικοί στίχοι του Μπέλα Τσάο αναφέρονταν στις δύσκολες συνθήκες δουλειάς μέσα στον καυτό ήλιο, και η πρώτη γνωστή ερμηνεία του 1906 έχει τη μορφή αντίδρασης ενάντια στα αφεντικό. «Μόλις σηκώνομαι το πρωί, είμαι υποχρεωμένη να πάω στο ριζοχόραφο και σκληρά πρέπει να δουλέψω μέσα στα έντομα και στα κουνούπια με σκυμμένο το κεφάλι κάτω από το ραβδί του επιστάτη. Μάνα μου, τι μαρτύριο! Δεν υπάρχει μέρα που να μην παρακαλάω να τελειώσει. Θα έρθει όμως κάποια μέρα που όλες μας πια θα δουλεύουμε χωρίς αφεντικά».